Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ την ευρωενωσιακή πολιτική καταστολής, χτίζει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου φυλακές στα ελληνικά νησιά, όπου με βάση και τη γερμανική πρόταση για το Δουβλίνο θα συνεχίζει να εγκλωβίζεται ο κύριος όγκος των ετούντων άσυλο. Η πλειοψηφία απέλαση, ελάχιστη άσυλο και ακόμα πιο λίγοι θα πηγαίνουν τελικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τι πραγματικά ετοιμάζεται φανερώνεται από την διεύθυνση επιστροφών που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή μια φάμπρικα απελάσεων για να γυρίζουν οι πρόσφυγες πίσω στην κόλαση του υπεραλιστικού πολέμου που η Ευρωπαϊκή Ένωση ή Πανάτο κυβερνήσεις φουντώνουν έχοντας τεράστιες ευθύνε. Να πάρθει πίσω η υπογραφή της Ελλάδας από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και από τον κανονισμό του Δουβλίνου. Να καταδικαστεί η πολιτική των δολοφονικών πλωτών φραγμάτων παγίδων, της εμπλοκής και χρηματοδότησης ΜΚΟ, της ανοχής στη δράση ακροδεξιών ομάδων που πυροδοτεί εντάσεις στα νησιά σε μια ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη κατάσταση για νησιώτες και πρόσφυγες. Να κλείσουν τα hot spot με κέντρα φιλοξενία στην ενδοχώρα για μετάβαση στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.